Από τις πρώτες περιφέρειες της Ελλάδος που αποκτά το δικό της γραφείο στην έδρα των Ευρωπαϊκών Θεσμών στις Βρυξέλλες είναι η περιφέρεια της Κρήτης. Ο Σταύρος Αρναουτάκης ανακοίνωσε πρόσφατα τη λειτουργία των γραφείων της περιφέρειας Κρήτης στη Βελγική πρωτεύουσα, που στόχο δεν αποτελούν την βελτίωση της απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών πόρων, αφού βρίσκεται πολύ ψηλά στην κατάταξη το νησί μας, αλλά κυρίως για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη έχουμε νοικιάσει γραφεία Σούμαν 14. Που θα είναι τα γραφεία όχι μόνο της περιφέρειας, θα είναι τα γραφεία όλων των δημάρχων της Κρήτης, όλων των φορέων της Κρήτης, για να είναι η βάση εδώ στις Βρυξέλλες για μια συνεργασία με τα θεσμικά όργανα, αλλά και τις συναντήσεις οι οποίες χρειάζονται για να δημιουργήσουμε αυτές τις επαφές που πρέπει να έχει μια περιφέρεια. Γνωρίζοντας καλά ότι το 85% των αποφάσεων της Ευρώπης επηρεάζουν άμεσα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης οραματίστηκε τη δημιουργία του γραφείου στη Βελγική πρωτεύουσα, που αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στο σχεδιασμό, την δικτύωση και την αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Η εξωστρέφεια άλλωστε αποτελεί τη μοναδική ίσως απάντηση στην κρίση και η άμεση πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων είναι μονόδρομος για την τοπική αυτοδιοίκηση που αναζητά εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Υπάρχουν πολλά ανταγωνιστικά προγράμματα που μπορούμε να συμμετέχουμε και συμμετέχουμε σήμερα. Αλλά χρειάζονται αυτές οι συνεργασίες με άλλες περιφέρειες, με τα θεσμικά όργανα, για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται να είναι οι περισσότερες περιφέρειες της Ευρώπης να έχουν γραφεία εδώ στις Βρυξέλλες και εμείς ως περιφέρεια Κρήτης, μια δυναμική περιφέρεια με την εξωστρέφεια που δείχνουμε σε όλους τους τομείς, να μην έχουμε γραφεία. Είναι το ξεκίνημα, η στελέχωση θα γίνει με λίγα άτομα στην αρχή, η πλήρη ανάπτυξη θεωρούμε θα τη δούμε μετά από ένα χρόνο, γιατί έχουμε κάνει ένα μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και ένα μακροπρόθεσμο, γιατί για να κάνουμε το επόμενο βήμα πρέπει να είναι σταθερό το προηγούμενο. Έχουμε τις επαφές, έχουμε πολύ καλή συνεργασία με πάρα πολλά στελέχη και της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Το ετήσιο κόστος του ενοικίου για το γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες ανέρχεται στις 20.000 ευρώ και θα στελεχωθεί σύντομα. Στις αρχές του μήνα, με αφορμή τη σύγκληση της Επιτροπής Περιφερειών αλλά και την παράσταση του ΔΥΠΕΘΕΚ στις Βρυξέλλες, ο κ. Αρναουτάκης πραγματοποίησε διαδοχικές επαφές με υπηρεσιακούς παράγοντες της Κομισιόν. Με τον τρόπο αυτό, ο Περιφερειάρχης Κρήτης τόνισε ότι θα μπορούν φορείς όπως Δήμοι, Περιφέρειες και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος να έρχεται σε επαφή με τα ευρωπαϊκά όργανα και τις περιφέρειες της Ευρώπης, αλλά και να λαμβάνει άμεση πληροφόρηση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος Χανίων Τασούν Σβάμβουκας, που βρέθηκε πρόσφατα στο Βέλγιο πραγματοποιώντας μια σειρά επαφών, στις οποίες μεταξύ άλλων βρέθηκε στο επίκεντρο και η εκπόνηση σχεδίων αστικής ανάπλασης. Αυτό θα είναι ένα εργαλείο που πραγματικά, αν στηθεί σωστά, θα μπορέσει να βοηθήσει όλο το νησί, όλη την Κρήτη, ούτως ώστε να μπορέσει και απευθείας χρηματοδοτήσεις να έχει και τη σωστή πληροφόρηση να έχει και να βοηθήσει τις επαφές τις οποίες θα έχουμε εμείς ερχόμενοι κάθε φορά στις Βρυξέλλες, και πραγματικά είναι πολύ σημαντικός αυτός ο ρόλος.